έχουμε ζυγούς. Για τους ζυγούς, ο Μάιος θα έλεγα ότι συντηρεί ένα πιο ευνοϊκό κλίμα μέχρι τις 13. Μετά, με κάποιο τρόπο, σας ζορίζει λίγο περισσότερο και στην καθημερινότητά σας. Δηλαδή, θα έχετε περισσότερα πράγματα να κάνετε. Περισσότερη δουλειά, ίσως. Είναι και κάποιοι που επιστρέφουν ούτως ή άλλως στις δουλειές τους μετά τις 11 Μαΐου, στο δεύτερο κύμα που έχουμε, που ανοίγουν διάφορα πράγματα. Πέρα από αυτό όμως, έχοντας και την Αφροδίτη στους διδύμους, εδώ θα υπάρχει μία αμφισβήτηση, μία αγωνία ίσως για κάποια από τα μελλοντικά σας πλάνα και εσείς δεν θα μπορείτε να είστε 100% βέβαιοι πριν φτάσει το τέλος Ιουνίου. Και στο κομμάτι των αισθηματικών ισχύει αυτό. Θέλει προσοχή στις ερωτικές σχέσεις σε αυτό το διάστημα, 13 Μαΐου με 24 Ιουνίου. Θα σας πω για την ανάβρωπη Αφροδίτη από εβδομάδα πολλά. Σήμερα μια γεύση δίνουμε. Πάμε να δούμε Σκορπιούς.